Για την προέλευση του ονόματος του χωριού υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία του νέαρχου Κληρίδη που αναφέρει ότι το χωριό οφείλει την ονομασία του, που είναι σύνθετη από τις λέξεις «επτά» και «γωνιές», στο γεγονός ότι η διαμόρφωση του εδάφους της περιοχής σχηματίζει πολλές γωνιές. Κατά τον ίδιο, το αριθμητικό 7 σαν πρώτο συνθετικό σημαίνει επίταση, όπως για παράδειγμα 7ψυχος, 7δίπλος, 7ψούμης, 7τζιλος κλπ. Η δεύτερη εκδοχή προέρχεται από την τοπική παράδοση και θέλει το χωριό να πήρε το όνομά του από τους 7 γόνους, οικογένειες που είχε στα παλιά τα χρόνια το χωριό. Η κοινότητα της Επταγώνιας έχει τρεις εκκλησίες, της Αγίας Μαρίνας, του Αγίου Γεωργίου και το παρεκκλήσι του Αγίου Φωτίου και Ανικήτου, μοναδικό στην Κύπρο, που γιορτάζει στις 12 Αυγούστου. Πάνω από την Αγία Τράπεζα του παρεκκλησιού βρίσκονταν κάποτε σε ασημένιο κουτί λείψανα, που η τοπική παράδοση θεωρεί ότι ανήκαν στους Αγίους Φώτιο και Ανίκητο, που ετάφησαν εκεί. Η παράδοση αναφέρει ότι στα αρχαία χρόνια υπήρχε στην περιοχή μεταλλείο χρυσού. Εξάλλου οι κάτοικοι του χωριού, σύμφωνα με τοπική παράδοση, είναι απόγονοι των Αμαθουσίων, που μετά την καταστροφή της Αμαθούντας οργάνωσαν τη ζωή τους εδώ. Ο κύριος Κώστας Παύλου, συνταξιούχος σήμερα, θυμάται και μας διηγείται με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο την ιστορία του χωριού του, που ακουμπά, όπως λέει ο ίδιος, στη γεωμετρική περίοδο. Κύριε Κώστα. Ναι. Επταγώνια. Επταγώνια, μάλιστα. Επταγώνια τελικά, όχι επταγωνιές. Επταγώνια. Υπάρχουν, όσον αφορά το όνομα του, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι επταγώνια, επταγώνια το γόμα μέρα σημαίνει επταγωνιές. Εξ αντιθέτου, επταγώνια το γόμα μικρό σημαίνει γόνος. Αλλά η πιο επικρατέστερη εκδοχή είναι το επταγώνια το γόμα μέρα. Από ενδείξεις που έχουμε σε διάφορα σημεία της περιοχής, υπήρχαν 7, ίσως να ζούσαν σαν ομάδες τα χρόνια εκείνα. Μάλιστα, ίσως από αυτή την έννοια. Ναι, τα έχουμε πολύ. Άρα, κύριε Κώστα μου, εδώ δεν είναι εξ αντιθέτου οι ετυμολογίες. 7, αν όντως υπήρχαν 7 ομάδες, έτσι. 7 γωνιές. Άρα, και δεν είναι παράξενο να είναι και 7 γωνί. Καλά, και το. Και το. Καλά, και το. Και το μπορεί να. Όπως το λέτε, δηλαδή. Ναι, να το σκεφτούμε, να το. Παιδευτούμε. Λοιπόν, τι χωριό είναι η Επταγώνια? Η Επταγώνια από ανέκαθεν ήδη έχουμε ενδείξεις ότι εκατοικείτουν αυτή η περιοχή από αρχαιοτάτο χρόνο. Έτσι. Επί εποχής της γεωμετρικής περίοδου. Γεωμετρικής περίοδου. Τόσο πολύ. Ναι, και όχι χιλιάδες χρόνια πριν Χριστού. Ήδη έχουν βρεθεί στην περιοχή Τζανάς αρχαίοι τάφοι. Και υπήρξαν το μουσείο. Μάλιστα. Και κάμε ανασκαφή και αποφάνθηκε ότι είναι γεωμετρικής περίοδου. Και ήβρε και ορισμένα. Πότε έγινε αυτό, πότε ήρθε το μουσείο? Το μουσείο θα είναι, έρθουμε κανονικά, αλλά πρέπει να είναι μέσα στο 58 ή κάπου τέτοια. Και έμειναν έτσι τα πράγματα, δεν προχώρησαν ή να κάνουν κάποιες περισσότερες? Κάποιος γεωργός, ναι. Χριστοφής Σελεάρης, εκόφηκε το χωράφι του να κάνει έναν αγκούλι, πώς το λέμε, ισοπαίδωση. Και βρέθηκε ο τάφος τούτος. Έντε προσέξαν τι ήταν και τι δεν ήταν. Μια ημέρα εγώ ήμουν στην εργατική και πιάνα με τον κάποιο λάκι παλιών του γεωργητήματος να δούμε αναβαθμίδες. Και τυχώς περνώ το πράγμα, είδαν τα ίχνη. Λέει, εδώ υπάρχουν αρχαία. Ειδοποίησαν το μουσείο. Ήρθε κάποιος Πετρίδης, τότε γεωλόγος. Και εγώ έχω χωράφι δίπλα και το χωράφι μου είχε μέσα τέτοια στάφους. Ήρθε και κάμε ανασκαφή τον τάφον τούτο. Και ήμουν παρόν και έβλεπα τον τι έκαμε με το φουρτσίν του, έφτιαχνε, βρίσκεται τα γόκαλα, ζωγράφιζε. Και έβραν και ορισμένα αντικείμενα, μου είπε, τα οποία βρίσκονται στο μουσείο της Νεβεσού. Οι κάτοικοι, οι επιζήσαντες, έφυγαν. Ήρθαν πάνω, προς τη χωριά τούτα. Αν πιάσεις 7 γόνια, Ρασκιό και Λάκη, είχαμε ολόκληρα χτήματα, ήταν φταγονίτες και λακιώτες παραστήτες. Έτσι. Ναι, τα οποία διατηρούμε μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα έχουμε τα χτήματα αυτά. Το λοιπόν αποδεικνύεται, που η ένδειξη είναι ότι τα χτήματα που έχουμε, ότι είμαστε κατεγόμαστε στην εποχή της Αμαθουσίου.
Μες στην παλιά Λεμεσόν, εκεί που είναι το λιμόνια, που βαζεχούμε το τσιμετοπίο, εκεί πέρα ήταν όλα εφταγωνίδια. Και πολλοτρίωσαν το τσιμετοπίο. Πώς νιώθετε για αυτή, η οποία δεν είναι μια πληροφορία πια, είναι ιστορία ολόκληρη. Χαιρόμαστε γιατί είμαστε αφενής Κύπροι, λοιπόν. Χαιρόμαστε γιατί είμαστε απογοητευμένοι. Και γνήσιοι. Ναι, γνήσιοι, ναι. Ας ηλαρίζω. Και μια άλλη εκδοχή που λέει, άλλοι πέσαν του Βούρου και πήγαν προς το Κούριο. Είναι έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Όχι, ίσο να έχει, άλλοι πήγαν, άλλοι πήγαν και άλλοι πήγαν. Και ο βασιλιάς τότε ήταν ο πιο... Ριχάρδος ο Λιόν, το θυμάσαι. Όχι, όχι, στην περίοδο των Αμαθουσίων. Α, τούτο μου διέφυγε. Έτσι. Μου διέφυγε. Αυτός που πήγε στο... μετά που το έφυγε. Ο Στασάνορ ίσως. Ναι. Που προδίδει και λίγο. Άστο αυτό το κεφάλι. Ναι, είναι μεγά. Έχει ιστορία άλλη. Λοιπόν, αυτό μας ενδιαφέρει, κατατίθεται σήμερα, είναι σημαντικό. Απόγονοι των Αμαθουσίων. Ναι. Τι ωραίο. Εφταγωνίτες. Είστε περήφανοι που είστε εφταγωνίτες. Ο κάθε τόπος έχει αυτό το. Πρέπει να είναι περήφανος. Βεβαίως. Είστε καλός κόσμος. Ρωτάω παράδοξα ερωτήματα. Πολύ καλός κόσμος. Δεν είναι. Ουδέποτε υπήρξαν. Έριδες. Ναι, έριδες. Ο κόσμος κοιτάζει τη δουλειά του, τα χτήματα του. Νοικοκυρέοι άνθρωποι. Α, ωραία λέξη, μπράβο. Νοικοκυρέοι άνθρωποι. Τι άλλο λοιπόν. Εκκλησίες. Παράδοση, λαϊκή παράδοση, εκκλησίες. Να αναφέρομαι για το επί τουρκοκρατίας. Ναι. Εδώ δίπλα στον Άγιο Φώτιο, στην εκκλησία Άγιο Φώτιου, υπήρχε η λεγόμενη σκουρκά. Σκουριά, ναι. Και πολύματα του που βγάζα χρυσών. Άρα και χρυσορυχείο. Χρυσορυχείο. Φέρναν το μέταλλο από μια περιοχή που εδώ δίπλα, που λέγεται Πετρόμουτη. Υπάρχουν γαλαρίες που μπορεί να ρίξεις την πέτρα μέσα και να κάνει ένα λεπτό να την ακούσεις κάτω. Βγάζαν το χώμα από εκεί πέρα και φέρναν το με τα άλογα εδώ και είχαν καζάνι οι Τούρκοι εδώ και βγάζαν το χρυσάφι. Το λοιπόν, εκαταδυναστεύαν τους τότε χριστιανούς και ο τεχνικός τους Τούρκους ήταν κάποιος Ανανίας. Ανανίας, πώς προκύπτει αυτό τώρα. Ναι, έτσι το έχω ακούσει. Έτσι το έχω ακούσει. Ναι. Ήταν Έλληνας. Κρυπτοχριστιανός. Ήταν Έλληνας, δηλαδή. Το λοιπόν ήταν ο τεχνικός τους. Και για να μην βασανίζουν τους κατοίκους, έβαλαν τους, λέει, ξύδι μες στο γαζάνι και χάλασαν το χρυσάφι. Ο Ανανίας. Ναι. Και έτσι ανεγκραστήκαν και φύγαν τα. Έφυγαν τα. Και η ένδειξη, αυτή η σκουρκά ήταν τα χωράφια γεμάτα, τα υπολείμματα. Ναι. Και τρεις εκκλησίες, ο ένας ο Άγιος Φώτιος. Μικρά εκκλησάκια, έτσι, μικρές εκκλησίες. Ναι, ήταν παρεκκλησία τα οποία ανακαινίστησαν το 1974 και το 1952 ο Άγιος Γεωργίος πάνω. Η δε μεγάλη εκκλησία υπήρχε στη θέση της παλαιά εκκλησία με κεραμίδι το πίσω. Μάλιστα. Ναι. Οπότε τότε να πούμε, το χωριό είχε μεγαλώσει, όπως λέγουν οι γονείς μας, και ήθελαν να χτίσουν μια εκκλησία πιο μεγάλη για να τους χωράει. Τότε υπήρχαν, ο κόσμος όλος ήταν επίστευε, δηλαδή ήταν, υπήρχαν αυτοί οι προύχοντες, πόντως μόνοι αυτοί που οδηγούσαν το χωριό, ο κόσμος επιθερκούσε σε αυτούς, άντε να χαλάσουμε την εκκλησία, να χτίσουμε νέα. Μάλιστα. Χαλάσαν την. Κι άντε, σάπησε χαλάσαν την, δυστυχώς. Πλησιάζεται ο κόσμος εδώ, έτσι. Ναι, βεβαίως. Γιορτές. Και γιορτές, όλα. Το κακό μας είναι ότι δεν έχουμε παπά ντόπιο. Αν υπάρχει. Πρέπει να κάνετε κάποιον, ναι. Είναι δύσκολο. Αν ήμουν νέος, θα γίνω. Θα γινώσουν, ναι. Θα γινόμουν, ναι. Και ως επιτοπλίστο με διασχολείται ο κόσμος εδώ, κυπευτικά κλπ. Όχι και εργασία στην πόλη, φαντάζομαι. Κοιτάξτε να δείτε. Επί τουρκοκρατίας ήταν το Αμπέλι. Η περιοχή μας παρήγαγε την καλύτερη κουμανταρία. Εφταγόνιο κλονάρι δαμένα για ακουστό, παρήγαγε την καλύτερη κουμανταρία. Όλα αυτά τα, που βλέπετε τα οι κάμπι ήταν αμπέλια. Και εδώ δίπλα, όλα αμπέλια. Το λοιπόν, εκατίντησαν το κρασί τότε, σε λέγα μας οι γονείς μας, 3 γρόσια το γομάρι. Και ο τόπος εξαγωγής ήταν το λιμάνι της Σκάλας, της Λάρναγκος. Και παίρναν το μετασκιά στο λιμάνι να τα κάνουν, να το κάνουν εξαγωγή. Και κατήνησαν 3 γρόσια το γομάρι. Οπότε